Θέλω να πάμε στη Χερσόνησο. Πάμε στη Χερσόνησο, καθώς λέμε για τουρίστες, λέμε για τουρισμό, λέμε για αύξηση. Πώς συμβαίνουν ωστόσο στις επιχειρήσεις τουριστικές και μη εκεί στον εμπορικό δρόμο της περιοχής, θα μας τα πει ο κύριος Βαγγέλης Περάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. Πρόεδρε, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς στους τηλεθεατές. Πολυδιαφημίζουμε τον τουρισμό. Για πείτε μας τι συμβαίνει και τι λέει ο τζίρος σας και πώς καταγράφετε το κλίμα. Τα νούμερα που ακούσαμε και που ακούμε αυτή την εποχή πραγματικά μας φαίνονται εξωπραγματικά. Ακούμε για αφίξεις, ακούμε για πληρότητες, ακούμε για κόσμο πολύ, τον οποίο αυτόν τον κόσμο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν το βλέπουμε. Ούτε στον δρόμο να κυκλοφοράει, ούτε φυσικά και μέσα στα καταστήματά μας. Μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά, ευελπιστούσαμε σε κάτι καλύτερο, όμως το ξεκίνημα είναι απελπιστικό, πραγματικά. Ξέρετε, σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων. Από ποια άποψη, ότι ανοίξατε νωρίτερα, θέλω λίγο να μου το επιβεβαιώσετε αυτό, σε σχέση με άλλες χρονιές. Εμπιστευτήκατε το project, πάμε να προωθήσουμε, να ανοίξουμε νωρίτερα και τα ξενοδοχεία, να φέρουμε νωρίτερα εκεί περί τις αρχές του Απρίλη τους τουρίστες. Ωστόσο, δεν μπαίνει κόσμος. Όπως ακριβώς το είπατε, εμείς σαν εμπορικός σύλλογος συμβουλέψαμε τους συναδέλφους ούτως ώστε να ανοίξουμε τα καταστήματά μας όσο γίνεται πιο σύντομα. Πρώτον, για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ότι υπάρχει κίνηση στην περιοχή μας. Και δεύτερον, για να μην έρθει ο επισκέπτης μας, δει τα καταστήματα κλειστά, τους δρόμους σκοτεινούς και πει τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Έχουμε το πλεονέκτημα βέβαια ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις δικές μας είναι οικογενειακές, άρα θα μπορούσε μόνος του ο καταστηματάρχης είτε με βοήθεια κάποιον από το οικογενειακό του περιβάλλον να ανοίξει το κατάστημά του. Ανοίξαμε τα καταστήματά μας από αρχές Χερσόνησο, ήταν η πρώτη αγορά που άνοιξε σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό που έχει γίνει. Μάλιστα, παραμένουν κλειστές κάποιες επιχειρήσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, είτε επειδή συνειδητά ο επιχειρηματίας είπε να το καθυστερήσω λίγο, έλα τώρα εντάξει Απρίλιο, Μάιο, τι έχει να ανοίξω Ιούνιο, είτε επειδή κατέβασαν ρολά, λουκέτο, έκλεισαν την επιχείρηση και δεν έχουν ανοίξει κάποιοι άλλοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλες οι επιχειρήσεις στο 99,9% είναι ανοιχτά. Εκτός κάποια μεμονωμένα καταστήματα τα οποία βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των επισκευών ή των ανακαινήσεων. Θέλω να μείνω λίγο εκεί, ναι, στο ότι κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά και στις οποίες τα καταστήματα ήταν μισθωμένα, ήταν ενοικιασμένα. Στη θέση τους λοιπόν αντικαταστάθηκαν με άλλου είδους επιχειρήσεις. Όπως εστίαση, πρακτορία ταξιδίων, όχι σε εμπορικό. Άρα σημαίνει ότι το εμπόριο και το εμπορικό κατάστημα περνάει σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με τις τιμές, για πείτε μας λίγο, έχουν ανέβει τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό θα φανεί στο ταμείο όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους Έλληνες, καθώς εκεί στην περιοχή καταγράφεται και εσωτερικός τουρισμός. Τα λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Η ενέργεια, το προσωπικό, όλα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τα εμπορεύματα έχουν, κάποια εμπορεύματα έχουν πάρει τις τιμές απάνω. Εγώ από μια και από το δικό μου κατάστημα και σε άλλα καταστήματα που μπαίνω, χαζεύω, κοιτάζω, οι τιμές στα προϊόντα δεν έχουν πάρει την ανάλογη αύξηση. Παραδοσιακά εγώ πάντα έλεγα ότι η Χερσόνησο είναι μια καλή αγορά για να έρθει κάποιος να ψωνίσει και ποιοτικά προϊόντα και δεύτερα προϊόντα. Οτιδήποτε χρειαστεί σε πολύ καλές τιμές, διότι η Χερσόνησο έχει μικρή σεζόν, μεγάλο ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός όπως καταλαβαίνετε φέρνει και μείωση της τιμής. Σωστά. Παρ' όλα αυτά και επειδή δεν έχουμε δουλειά, τέλος σεζόν κάνοντας ταμείο πιστεύω ότι θα βγούμε πολύ μείον. Ξέρετε κάτι, Πρόεδρε, προηγήθηκε μία εκλογική αναμέτρηση, ακολουθεί όπως φαίνεται μία δεύτερη στις 25 του Ιούνιου. Η ατζέντα των κομμάτων στο μέτωπο της στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου σας κάλυψε. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Είστε αισιόδοξος ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν ή θα ξαναγίνετε πάλι και θα ξαναβρεθείτε ως παρατηρητές ενός έργου που το έχετε ξαναδεί πολλές φορές.
Όπως το λέτε, πιστεύω ότι θα βρεθούμε παρατηρητές ενός έργου. Όλες οι δεσμεύσεις, όλες οι ελαφρύνσεις, θέλω να πω και να το τονίσω αυτό, ότι δεν ευνοούν καθόλου τα εποχιακά καταστήματα. Εμείς και σαν Εμπορικό Σύλλογο Χερσονήσου και σαν Ομοσπονδία έχουμε επανειλημμένως στην Ομοσπονδία και στην ΕΣΕΕ έχουμε ζητήσει να μπει σε κάποια προγράμματα, σε κάποιες ελαφρύνσεις παντού, να μπει και το εποχιακό κατάστημα. Το οποίο εποχιακό κατάστημα λειτουργεί 6 μήνες, άντε 7. Από εκεί και μετά οι 5 μήνες είναι μηδέν, είναι τίποτα. Αυτό μας αποβάλλει από πάρα πολλές επιδοτήσεις, πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλά ελαφρύνσεις και βρισκόμαστε πραγματικά εκτεθειμένοι. Μάλιστα. Προς το παρόν ουδέποτε έχει γίνει κάτι για το τουριστικό κατάστημα, για το εποχιακό κατάστημα. Πρόεδρε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή σεζόν, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.